λίγα είναι τα ωφέλη της περιοχής από το φωτοβολταϊκό πάρκο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Κοζάνης Σάββας Ζαμανίδης, ο οποίος εκτίμησε ότι τα αρνητικά αυτής της επένδυσης είναι περισσότερα από τα θετικά. Σύμφωνα με τον κύριο Ζαμανίδη, το φωτοβολταϊκό πάρκο φρενάρει την όλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια για επαναπόδοση εδαφών της ΔΕΗ η τοπική κοινωνία και ακυρώνει ουσιαστικά την πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού που ζητά επίμονα η περιοχή. Καταρχάς, αυτές τις εκτάσεις εδώ και πολλά χρόνια όλοι οι φορείς, τουλάχιστον λεκτικά, τις διεκδικούμε για να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία και να αποδοθούν με τέτοιο τρόπο που να φέρουν ανάπτυξη στην περιοχή για να αντιμετωπιστεί και η μεταλιγνητική περίοδος. Δηλαδή, να έχουμε μια επένδυση η οποία θα δώσει έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και μάλιστα έχει εκπονηθεί μια μελέτη χρηματοδοτούμενη από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης με έναν προϋπολογισμό γύρω στις 250.000 ευρώ για την ίδρυση και λειτουργία της μεγάλης πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία λέγαμε ότι μπορεί να μεταξελιχθεί και σε πίστα Φόρμουλα 1. Αυτές οι εκτάσεις λοιπόν στην ουσία κατοχυρώνονται ως ιδιοκτησία της ΔΕΗ, εφόσον η ΔΕΗ μαζί με κάποια πολυεθνική, όπως ακούμε, θα κάνει τη μεγάλη αυτή επένδυση. Δεν θα την κάνει δηλαδή μόνη της η ΔΕΗ, αλλά θα επενδύσει μια πολυεθνική εταιρεία. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ προτείνει η παραγόμενη ισχύς των 200 ΜΒ από το φωτοβολταϊκό να κατανεμηθεί σε αγρότες και μικροεπενδυτές της περιοχής, οι οποίοι αφού δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, να μπορούν να πουλούν αυτή την ενέργεια για να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης. Τελείως άχρηστο δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Καταρχάς, το ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε έτσι μια υπερηφάνεια από την οποία όμως δεν έχουμε σημαντικά ωφέλη. Οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν είναι ελάχιστες, μπορεί να είναι και μονοψήφιος αριθμός οι θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα το εργοστάσιο το οποίο εξαγγέλθηκε ότι θα κατασκευαστεί για την κατασκευή των πάνελς, νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει διαχρονικά. Ο κ. Ζαμανίδης υποστήριξε πως η χώρα μας δεν έχει αναπτύξει έρευνα και τεχνογνωσία για φωτοβολταϊκά, κάτι που όπως πρόσθεσε είναι απαραίτητο για να έχει το εργοστάσιο κατασκευής πάνελ προοπτική. Μάλιστα εκτίμησε ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το εργοστάσιο έγινε για να μην υπάρξουν αντιρρήσεις στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου και θα παραμείνει εξαγγελία. Το δίλημα μπαίνει σε σχέση με την περιοχή. Τα εδάφια αυτά, τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί όπως θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί και θα έπρεπε να έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε, παραγωγικά δηλαδή για την περιοχή μας, και η πρόταση την οποία καταθέσαμε και την στηρίξαμε τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι είναι ότι η μεγάλη αυτή πρόταση για την πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορεί να φέρει σημαντική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Άρα, εάν αυτή η περιοχή καλυφθεί με φωτοβολταϊκά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το δεύτερο έργο. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ λέω ότι αυτή η ισχύς, η ηλεκτρική ισχύς για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με φωτοβολταϊκά μπορεί να δοθεί στην περιοχή, να μην χαθεί, αλλά να δοθεί σε μικροεπενδυτές και αγρότες, γιατί υπάρχει έτσι το ανάλογο ενδιαφέρον, να γίνει δηλαδή η επένδυση κομματιασμένη, γιατί έτσι θα προσφέρει πολύ περισσότερα στην ανάπτυξη της περιοχής μας.